Λοιπόν, ο κύριος Στάμος, μόνιμος κάτοικος των Ηλίων, μας κάνει μια δήλωση για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σας ακούμε. Ο δρόμος απλώς είναι χρόνια βέβαια αυτή η ιστορία. Δεν είναι... Το θέμα δεν είναι ότι δεν συντηρείται συστηματικά, δηλαδή με κάποια έργα συγκεκριμένα. Υποστήλωση του βουνού. Υποστήλωση, ένα τούνελ, ένα οτιδήποτε. Απλώς πρόχειρα καθαρίζουμε λίγο τα βράχια, καθαρίζουμε λίγο τις πέτρες και περνάμε με μεγάλη επικινδυνότητα και εμείς και τα παιδιά μας. Από πότε το βιώνετε αυτό το πράγμα? Πάντοτε. Δηλαδή? Ο δρόμος αυτός καταρχήν δεν είναι παραδομένος στο κράτος. Δεν το έχει αναλάβει το κράτος. Δηλαδή η νομαρχία απλώς βοηθάει και τον ψηλοσυντηρεί. Θα πρέπει κάποιος φορέας να αναλάβει την ευθύνη και να γίνουν 5 έργα σωστά. Έτσι. Ξεκινάμε από εδώ με τα παιδιά μας. Να πάμε στο σχολείο τρέμοντας μέσα σε μια πέτρα, να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Συγκεκριμένα εγώ που είμαι στο επάγγελμα ταξιτζής, έχω αναλάβει και μεταφέρω 4 παιδάκια του νηπιαγωγείου και ξεκινάμε κάθε πρωί να κάνουμε το σταυρό μας, να φτάσουμε ζωντανοί στην Ελιψό ή αντίστοιχα προς τα Ήλια. Πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη να γίνει ένα έργο σωστό για όλο τον κόσμο. Η Εύβοια είναι αποκομμένη από όλο τον κόσμο. Θέλω να πάμε στη Χαλκίδα, πέφτουν πέτρες εδώ όπως είδατε, δεν μπορούμε να περάσουμε. Θέλουμε να πάμε προς την Ελιψό, καταπτώσεις, πάλι δεν περνάμε. Αποκομμένοι. Πρέπει κάτι να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στα Ήλια αυτή τη στιγμή σε μια παρέα κατοίκων όπου θέλουμε να μας μιλήσουν για το θέμα των δρόμων. Κύριε Κρότση. Ο δρόμος ήταν και θα είναι, ήταν πάντα επικίνδυνος. Πόσο άλλοτε τώρα με τις βροχές που περνάς με την ψυχή στο στόμα, μην πέσει κανένας βράχος επάνω και γίνει κάποιο ατύχημα. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να επιλύσει όλο αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Μένετε μόνιμα στα Ήλια, είστε νέος άνθρωπος, έχετε κάνει την οικογένειά σας. Τι προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την επικινδυνότητα του δρόμου? Πάρα πολλά. Εγώ τουλάχιστον ζω εδώ και 10 χρόνια. Είναι επικίνδυνα. Ειδικά για τα παιδιά. Η πρόσβαση κάτω είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει κάτι να γίνει. Δηλαδή όταν λέτε με τα παιδιά σας, εννοείται για τα σχολεία τους, τα αγγλικά τους? Τα αγγλικά, δραστηριότητες, τα πάντα. Όπου θα πρέπει να φεύγετε από τα Ήλια και να πηγαίνετε στην Ελιψό για όλα αυτά. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει αρκετές φορές τη μέρα, μέσα στη μέρα? Δύο και τρεις φορές. Δύο με τρεις φορές, έτσι. Μάλιστα. Και με τον κίνδυνο να πέσει ένας βράχος επάνω στο αυτοκίνητο και να έχεις ατύχημα σοβαρό. Και για τα παιδιά και για οποιονδήποτε. Ευχαριστώ.